Ορθοδοξία και βιωματικέ εμπειρίε. Στελέχη, απόφοιτοι και φίλη του ενοριακού έργου του Αγίου νήλου Πυρεό επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αγαπητοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Όσιος Αθανάσιος, ο σοφός τα πάντα και πολλής και της Αθανασίας επώνυμος και κληρονόμος, όπως αναγράφεται σε εγκόμιο προς τον Άγιο, γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Μπότου Τραπεζούντα μεταξύ των ετών 927 με 930 μετά Χριστόν. Το κοσμικό του όνομα ήταν Αβραάμιος, οι γονείς του ήταν πλούσιοι και ευσεβείς. Ο πατέρας του ήταν από την Αντιόχεια τη Μεγάλη, πρωτεύουσα της Συρίας. Η μητέρα του ήταν από την Κολχίδα, πόλη του Καυκάσου. Ο πατέρα του πέθανε πριν γεννηθεί ο γιο του, ενώ η μητέρα του εκιμήθη λίγο χρόνο μετά τη γέννησή του. Ο μικρό Αβραάμιος δεν στερήθηκε του Θεού την κυδαιμονία, που είναι ο πατέρα των ορφανών. Τη φροντίδα και την ανατροφή του ανέλαβε κάποια συγγενή του πλουσία μοναχή, πολύ φίλη τη μητέρα του. Η συμπεριφορά το χριστιανικό νήθο και η ασκητική ζωή τη μοναχή είχαν θετική επίδραση στη διαμόρφωση και διάπλαση του χαρακτήρα του Αβραάμιου και τη μελλοντική του επιλογή. Σαν παιδί διέφερε από τα άλλα. Απέφευγε την άσεμη κοσμική ζωή. Νίστευε και προσευχόταν. Ήταν συνετό και σόφρον. Σοβαρό, προσεκτικό και υπεύθυνο τη πράξη του. Μετά την παρέλευση των παιδικών του χρόνων, και ενώ επιδιδόταν στην εκμάθηση γραμμάτων και της κοσμικής σοφίας, εκοιμήθη η θαυμαστή θετή του μητέρα, η μοναχή. Και ο Αβραάμιος πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη βοηθούμενος από κάποιον φορολογικό υπάλληλο του κράτους, Τελώνη, τον οποίον γνώρισε στην Τραπεζούντα, όπου είχε βγει για να εισπράξει φόρους. Στην Κωνσταντινούπολη για ένα διάστημα έμεινε στο σπίτι του Τελώνη, ο οποίος τον οδήγησε στον μεγάλο διδάσκαλο και πρόεδρο των παιδευτηρίων της πόλης Αθανάσιων ονομαζόμενων, τον οποίον είχε στο εξή διδάσκαλο και οδηγό στην κατάκτηση της γνώσεως. Παράλληλα όμως με τις σπουδές του, ασχολείται με επιμέλεια στην απόκτηση αρετών. Στη βασιλεύουσα γνώρισε τον στρατηγό Ζεφιναζέρ, το οποίο η ήταν συγγενής του Αβραάμιου. Μετά την γνωριμία τον κράτησαν μαζί του, αφού δεν είχαν κανέναν άλλο στην στην πόλη. Ο Αβραάμιο, παρά το γεγονό ότι ζούσε σε ένα πλούσιο περιβάλλον, ευλαβή καθώ ήταν, ζούσε λιτά και ασκητικά, ασκούμενο στην εγκράτεια, την προσευχή και τι άλλε αρετέ. Γρήγορα κατέστη διδάσκαλο πάση φιλοσοφία και ρητορική, ώστε η φήμη του έφτασε στα ανάκτορα. Για τον ενάρετο βίο του, την προότητά του, τη γλυκύτητά του, την εντιμότητά του και τον πλούτο της σοφίας του, οι συμμαθητές του και οι διδάσκαλοι της σχολής, κοινή ψήφο, πήγαν στο βασιλέα και πρότειναν να τιμηθεί με το αξίωμα του διδασκάλου. Ως πολλοί έχουν τη γνώση και την αρετή, όπως γράφουν χαρακτηριστικά. Έτσι, με απόφαση βασιλική, ανέρχεται στο διδασκαλικό θρόνο σε διδακτήριο διαφορετικό του διδασκάλου του Αθανασίου, ο οποίος θαύμαζε, καυχόταν και χαιρόταν για το μαθητή του Αβραάμιο, που τιμήθηκε με τον ίδιο με εκείνον αξίωμα. Αυτός όμως συνεχίζει να διάγει βίον ασκητικό, ως να ήταν μοναχός. Η φήμη του και το κύρος του γρήγορα διαδόθηκαν στη βασιλεύουσα, όμως ενόχλησαν το διδασκαλό του, και ο Αθανάσιος, ο Αβραάμιος δηλαδή, για να αποφύγει την έχθρα που είχε ήδη αρχίσει να δημιουργείται, βρήκε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει την επιθυμία του. Αφήνει το δασκαλικό του θρόνο, τις δόξες και τις τιμές για να αφιερωθεί στο Θεό. Και να η πρώτη ευκαιρία. Ο συγγενής του που προαναφέραμε, Ζεφιναζέρ, διοικητής του Αιγαίου, έχοντας μαζί του τον Αβραάμιο, κατέπλευσε στη λίμνο ήταν φαίνεται οικονομία Θεού. Αντικρίζοντας το Άγιον Όρος, κυριεύτηκε από την επιθυμία να κατοικήσει εκεί. Επιστρέφει στην πόλη και κατά θεία οικονομία γνωρίζεται με τον Άγιο Μιχαήλ τον Μαλεΐνο, ιδρυτή και ηγούμενο της Μονής Κιμινά. Σ' αυτόν εξομολογήθηκε το λογισμό του. Ο προορατικός Μιχαήλ προγνώρισε ότι Αβραάμιος πρόκειται να γίνει σκεύος του Αγίου Πνεύματος. Εκείνη την περίοδο επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη ο στρατηγός Νικηφόρος Φωκάς που ήταν ανιψιός του Οσίου Μιχαήλ. Ο Όσιος του συνέστησε τον άλλοτε διαπρεπή και περιβόητη διδάσκαλο της πόλης Αβραάμιο και ο Φωκάς βλέποντας το βλέμμα και το ήθος του Αβραάμιου εντυπωσιάστηκε. Η συνάντησή τους ήταν καταλήτικη, Ήταν αρχή ενός πνευματικού δεσμού που αναπτύχθηκε στην πορεία μεταξύ τους. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθώς αλληλούια, ότι στον αιώνα. Επιστρέφοντα ο Όσιος Μιχαήλ από την πόλη στη Λάβρα του Κιμινά, ο Αβραάμιος τον ακολούθησε και μετά από μικρό διάστημα δοκιμή τον έκυρε μοναχό, Δίνοντάς του το όνομα Αθανάσιο. Αμέσω ο Αθανάσιο επιδόθηκε στη μοναχική άσκηση. Επιθυμούσε να τρώει μια φορά την εβδομάδα. Αλλά ο γέροντά του τον υποχρέωσε να τρώει κάθε τρει ημέρε. Παράλληλα καλλιγραφούσε. Έκανε απόλυτη υπακοή, και οι συμμοναστές του τον θαύμαζαν και τον επενούσαν. Σε διάστημα τεσσάρων ετών πέρασε από κάθε είδους ασκήσεως, εγκρατείας, νηστείας, αγρυπνίας, γονικλησίας, νυχτερινών πόνων, ιδρώτων, υπακοής και υποταγής. Έτσι απέκτησε πλούτων αρετών. Καθαρίστηκε και στη Διάνοια και αξιώθηκε θείων θεωρημάτων. Με την ευλογία του γεροντάτου απομακρύνθηκε τότε από τη Λάβρα σε τόπο εισηγαστικό και αποδίθηκε σε νέους πνευματικούς αγώνες. Εκεί δέχτηκε και την επίσκεψη του Νικηφόρου Φωκά, του Αυτοκράτορα, ο οποίος συνδέθηκε περισσότερο μαζί του και του εξομολογήθηκε ότι θέλει να εγκαταλείψει τα εκόσμια και να δουλέψει για το Θεό. Ο Αφανάστριος του απάντησε «Το Θεό τέκνον ανάθου το παν» Και αυτό φροντίζει περί τούτου. Ανάθεσε τον εαυτό στο Θεό και Θεό θα φροντίσει γι' αυτό. Ο Όσιος Μιχαήλ, ο Μαλείνος, βλέποντα την πρόοδο του, τον θεωρούσε το διαδοχό του. Αυτό όμω φεύγει κρυφά από τη λάβρα του Κιμινά και πηγαίνει στο Άγιο Όρο, παίρνοντα μαζί του το τετραευαγγέλιο της πράξης των Αποστόλων και το κουκούλιο του γεροντάτου του Μιχαήλ Μαλεΐνου που το είχε σε όλη του τη ζωή φυλακτήριο ψυχοφελές. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, αφού περιόδευσε τα διάφορα μέρη της Αθωνικής Χερσονήσου, γνώρισε πολλούς ερημίτες και ασκητές. Έμεναν σε καλύβες που έφτιαγαν από ξύλο και χόρτα και τρέφονται με καρπούς από τα δέντρα, λαχανικά και όσπρια υπέφεραν δε πολλοί από τις επιδρομέ των Σαρακινών που τους λύθευαν και τους εχμαλώτιζαν, τους Ο Αθανάσιος, ενώ αναζητούσε τόπον ασκήσεως, πληροφορείται πως ο αδελφός του Νικηφόρου Φωκά, μαγίστορ Λέων, ανακηρύχθηκε δομέστιχος του δυτικού μέρους της αυτοκρατορίας. Με τον φόβο μήπως τον αναζητήσει και τον αναγνωρίσουν, ονόμασε τον εαυτόν του Βαρνάβα, και υποτάχθηκε στο όρο εκεί σε έναν αγράμματο και απλό γέροντα, λέγοντα του πω είναι ναυαγό και πω είχε υποσχεθεί στο Θεό να γίνει μοναχό. Σε αυτόν τον αγράμματο γέροντα έκανε υπακοή και του ζήτησε να του μάθει γράμματα για να μπορεί δίθεν να διαβάζει το ψαλτήριο. Όμω, ο Νικηφόρο Φωκά, διοικητή του Ανατολικού κράτου, λυπήθηκε για τη φυγή του Αθανασίου και άρχισε να τον αναζητά θυμήθηκε πω ο πνευματικό του πατέρα επιθυμούσε να πάει στο Άγιον Όρο. Γι' αυτό ανέθεσε την έβρεσή του στον έπαρχο τη Θεσσαλονίκη, ο οποίο μετέβη στο Άγιον Όρο, συνάντησε τον πρώτο του Αγίου Όρου, Στέφανο ονομαζόμενο, ο οποίο τον διαβεβαίωσε πω τίποτε δεν γνώριζε, αλλά θα ερχόταν αν ευρίσκεται εκεί τον καιρό της συνάξεως των πατέρων με τους άλλους. Ο Αθανάσιος αγνοούσε τις ενέργειες αυτές. Η σύναξη των γερόντων γινόταν τρεις φορές των χρόνων. Τα Χριστούγεννα, το Πάσχα και στις 15 Αυγούστου και οι πατέρες όλοι στις λάβρα των Καριών συνεόρταζαν, επικοινωνούσαν, μεταλάμβαναν των θείων αγιασμάτων και έτρωγαν στην κοινή τράπεζα. Κατά τη σύναξη λοιπόν των Χριστουγέννων και κατά την αγρυπνία, την ώρα των αναγνωσμάτων ο πρώτος, ο Στέφανος που προαναφέραμε, έδωσε εντολή στον αρμόδιο διακονητή να αναγνώσει ο Αθανάσιος. Εκείνος άρχισε να διαβάζει σαν να μην γνώριζε ανάγνωση. Τότε εγείρεται ο πρώτος από το θρόνο του και τον διατάσσει να αναγνώσει όπως γνωρίζει. Τον Αθανάσιο δεν γνώριζε κανείς, γιατί κρυβόταν υπό το όνομα Βαρνάβας που προείπαμε τότε ο Αθανάσιος με βλάβια, ευρωπρέπεια, κάνοντας υπακοή και με χάρη και τέχνη άρχισε να διαβάζει. Το γεγονός αυτό προκάλεσε σε όλους θαυμασμό, καθώς έβλεπαν τον αμαθή Βαρνάβα να διαβάζει επιστημόνος. Την ίδια έκπληξη δοκίμασε και ο αμαθής γεροντάς του. Λέγεται και τούτο, όταν ο Αθανάσιος προσήλθε στη συνέλευση των γερόντων στις Καριές, έβαλε μετάνοια εδαφιαία ενώπιον όλων των πατέρων. Εκείνοι αμέσως σηκώθηκαν όρθιοι και έβαλαν μετάνοια σε αυτόν μέχρι του εδάφους της γης και το έκαναν αυθόρμητα, χωρίς να αντιληφθούν ότι το έκαναν προφητικά. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Παύλος ο Ξηροποταμινός, ο οποίος ο όσιος Παύλος, ο οποίος όταν είδε να υποκλίνονται και να ταπεινώνονται ενώπιον του, φέρεται να είπε προφητικά «Αυτός αδελφοί που ήλθε μετά από μας προηγείται ημών κατά την αρετήν και θα αναδειχθεί αρχηγός εις το όρος και πολλές μονές θα γίνουν από αυτόν και όλοι σε αυτόν θα υποταχθούν». Μετά από αυτά αποκαλύφθηκε και ο πρώτος αφού έμαθε όλα περί αυτού του ανήγγειλε την αναζήτησή του από τον Ικηφόρο Φωκά μη θέλοντα όμω να τον χάσει, του παραχώρησε το κελί της Αγίας Τριάδος στις Καριές, το επωνομαζόμενο Προφούρνη, σε μικρή απόσταση από το Πρωτάτου, όπου εκεί ασκήτω και καλλιγραφούσε. Όταν ο Νικηφόρος Φωκάς επέστρεψε από τη λαμπρά νίκη κατά των σκηθών, πέρασε από το Άγιον Όρος για να αποδώσει ευχαριστήρια εις τον Θεό και στη μητέρα του Θεού την Παναγία μας. Και επιπλέον είναι και κατά τον Αθανάσιον ακριβώς ερευνήσει. Στο όρος συνάντησε τον Αθανάσιο και του προσέφερε ικανό ποσό για την εκβάθρον ανέγερση του ναού του πρωτάτου όπως και έγινε. Αγαπητοί από την Πυραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μα, ακούτε την εκπομπή Ορθοδοξία και Βιωματικέ Εμπειρίε. Αναφερόμαστε στον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Συνεχίζουμε. Το γεγονό αυτό τη εμφανίσεώ του τη συνδέσή του με τον Νικηφόρο Φωκά και τα λοιπά που ακούσαμε και η Αγία Ζωή του έκαναν ξακουστώ τον Αθανάσιο Γι' αυτό πολλοί οι μοναχοί τον επισκέπτοντο χάρην ωφελία. Αυτό όμω απέφευγε για να μην γίνει κενόδοξο και, και υπερήφανο και τελικά αναχώρησε στα ενδότερα του όρου. Μετά από θεία πληροφορία έφτασε στα Μελανά, ένα πολύ ερημικό μέρο όπου έστησε την ασκητική του καλύβα και επιδόθηκε σε σκληρού αγώνε πλήρω αφοσιωμένο στο Θεό, προκόπτοντα τι αρετέ και βιώνοντας φύες αναβάσεις και θεωρίες. Εκεί αντιμετώπισε και τον πόλεμο του διαβόλου που τον οδήγησε κάποια στιγμή σε ακιδεία τόσο που τον έκανε να μισθήσει την καλή του κατοικία. Όμως ο Θεός δεν τον εγκατέλειψε. Και ενώ ήταν έτοιμος να φύγει κατά την τρίτη ώρα, δηλαδή σε νέα το πρωί, θεία φωτοχυσία τον περιέβαλε και αμέσως έλαβε τέλος ο πόλεμος του διαβόλου το πυκνό σκοτάδι της αθυμίας διαλύθηκε και άρη τη χαρά γέμισε την ψυχή του. Από τότε και στο εξή αγάπησε τόσο πολύ τα μελανά όσο προηγουμένως τα μισούσε. Εν τω μεταξύ ο Νικηφόρος Φωκάς, την Κρήτη, όντας φιλόμαχος αλλά πιστός στο Θεό, ενίκησε, εξεδίωξε παντελώς του Σαρακινούς από το νησί. Εκεί ο Αθανάσιος μετά από πρόσκληση του Φωκά, μαζί με τον ενάρετο μαθητή του Θεοδόσιο, τον επισκέφτηκαν στην Κρήτη. Ο Νικηφόρος Φωκάς ετίμησε τον πνευματικό του πατέρα και το εξομολογήθηκε τον διακαή πόθο του να γίνει υποτακτικός του στο Άγιον Όρος. Μετά το χωρισμό τους, ο Φωκάς έστειλε στη Λάβρα με δικό του άνθρωπο τον Μεθόδιο με αρκετό χρυσάφι για την ανέγερση της Λαύρας ο Αθανάστος δέχτηκε την προσφορά θεωρώντας την ως βουλή του Θεού και ανέλαβε την ανέγερση της νέας μονής. Πρώτα ανοίγεται το ησυχαστήριο του Τιμίου Προδρόμου και μετά άρχισε την κατασκευή της Εκκλησίας της Παναγίας. Μετά τη Θεία Έλαμψη, δεύτερο δεινό πειρασμό δέχτηκε όσος από τον διάβολο. Ενώ οι τεχνίτες και οι εργάτες ήταν έτοιμοι να ξεκινήσουν την ανοικοδόμηση της Λαύρας, ακινητοποίησε τα χέρια όλων των εργαζομένων, οι οποίοι έπαθαν παράλυση. Ο Άγιος, εμπειρότατος, κατέφυγε επί το άμαχον όπλων, την ευχήν. Το ίδιο συνέστησε να κάνουν όλοι. Και αφού είπε και το Τρισάγιον, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός κλπ, έλυσε αμέσως τα χέρια όλων των εργαζομένων, καταπατώντας τον διάβολο. Αυτή ήταν η απαρχή των θαυμάτων του Μεγάλου Πατέρα, αλλά και η αρχή της σωτηρίας για τους εργαζομένους στη Λάβρα. Όλοι εθαύμασαν, έμειναν κατάπληκτοι, δυναμώθηκε η πίστη τους προς τον Θεό και τον θαυματουργό Αθανάσιο και τον οικέτευα να τους δεχτεί και να τους κύριε μοναχούς. Τότε ο Όσιος Αθανάσιος εκάρει μεγαλόσχημος μοναχός από τον Άγιο Ασκητή Ισαΐα και μετά Κύριε και αυτός ως πρώτους μοναχούς και οικίτορας του κοινοβίου της Λαύρας ποιου, τους τεχνίτες και οικοδόμους, οι οποίοι έκτιζαν πλέον τη Λαύρα, όχι ως μυθοστοτή, αλλά ως δεσπότε την ιδίαν κατοικία και ανάπαυση έκτιζον, όπως ακριβώς αναφέρεται. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, κτίστηκε στο όνομα της υπεραγίας Θεοτόκου, μεγαλοπρεπής σταυροειδής ναός, Στι δύο δε δεξιά και αριστερά τη εισόδου, δημιουργήθηκαν δύο παρεκκλήσει για μετρούλο. Το ένα προ τιμήν του Αγίου Νικολάου, στο δεξιό κλήτο του Καθολικού, και το άλλο επ' ονόμα των Αγίων Τεσσαράκων Μαρτύρων, στο αριστερό κλήτο του ναού. Ακολούθησε η ανοικοδόμηση των κελιών σε τετράγωνο σχήμα και στο κέντρο ήταν το Καθολικό. Κατόπιν η τράπεζα με 21 κυκλοειδεί επιμέρου τράπεζε με λευκό μάρμαρο δώδεκα ατόμων η καθεμία. Μετά νοσοκομείο, λουτρά, ξενοδοχείο για τους επισκέπτες. Ακόμη υδραγωγείο που στόζεται μέχρι σήμερα, που τους μετέφερε νερό από πηγή του Άθωνα. Ανοίγει ρε παρεκκλήσια, φύτεψε αμπελώνες, ησυχαστήρια και κελιά στα μετόχια και στο λιμάνι. Εκείνο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι ο ίδιος μοχθούσε και κοπίαζε μαζί με όλους τους τεχνίτες και τους εργάτε ο Όσιος Αθανάσιος, παράλληλα με τις εργασίες, προχωρούσε και στη διοργάνωση και λειτουργία της νεόδημη της Λαύρας. Ερίθιμισε το τυπικό της ημερήσιας και νυχτερινής ακολουθίας. Σε κάθε χωρό των ψαλτών, για την εφταξία όρισε έναν αδελφό που ονομαζόταν Επιστημονάρχης, όρισε δύο θηρορούς στην είσοδο του ναού, τον Εκκλησιάρχη και άλλα. Για τη λειτουργία στην τράπεζα, δύο επιτηρητές, τραπεζάριδες, και διακονητέ περιφέροντο ενώ οι μοναχοί έτρωγον αυτοί φρόντιζαν για τι ανάγκε του. Όμω η είδηση ότι ο νικηφόρο Φωκά ανήλθε στο θρόνο τον επίκρανε τον Όσιο Πολύ γιατί η ανοικοδόμηση τη Λάβρα γινόταν με χορηγίε του νικηφόρου που του είχε εξαιμολογηθεί πω θα γινόταν μοναχό. ετοιμάζεται να φύγει από τη Λάβρα προφασιζόμενος πως θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη να συναντήσει το βασιλιά. Ενώ με πλειάριο πηγαίνει στην άβητο της Μικρά Ασίας με τους περισσότερους αδελφούς. Στέλνει όμως με ένα μοναχό μια επιστολή στον Νικηφόρο Φωκά και τον ελέγχει για την αθέτηση των υποσχέσεών του και ότι φεύγει από τη Λάβρα την οποία αναθέτει στο Θεό και σε Αυτόν. Από την άβητο μεταβαίνει στην Κύπρο και μετά από θεία οπτασία επιστρέφει πάλι στη Λάβρα στα Γιονόρος, η οποία βέβαια με την απουσία του είχε αποδιοργανωθεί. Αφού όλα τα τακτοποίησε στη Λάβρα, πηγαίνει στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Νικηφόρος Φωκάς τον υποδέχεται με μεγάλη τιμή. Συμβούλευσε τον αυτοκράτορα, δεν τον έλεγξε, γιατί είδε τη μετάνιά του. Του υπόδειξε να εξομολογείται συχνά, να είναι συμπαθής προς τους πολίτες του κράτους που παρανομούν. Ο νικηφόρο με Χρυσόβουλο, χορήγησε στη Λαύρη οικονομική βοήθεια 244 χρυσά νομίσματα, παραχώρησε στη Λαύρα τη Μονή Περιστερών στη Θεσσαλονίκη και έδωσε 7 λίτρες χρυσού για την ανακαίνιση του πρωτάτου στις Καρίες. Δυστυχώς όμως μετά από επανάσταση του Ιωάννη Τσινισκή, είναι γνωστό από την ιστορία τη Βυζανή, εναντίον του Φωκά, κατέληξε σε δολοφονία του Φωκά. Ο διάφολος τότε ξεσήκωσε τους γέροντες της Λαύρας κατά του Ρωσίου Αθανασίου που τον σκοφαντούσαν ότι δίθεν να ανοίγηρε πολυτελείς οικοδομές με αυλές και επίνια και έτσι δημιουργήθηκε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των μοναχών. Τις οικοφαντίες και τις αιτιάσεις αυτές οι γέροντες τις υπέβαλαν στον Τσιμισκή, ο οποίος κάλεσε επιγόντως τον Αθανάσιο στην πόλη. Η συνάντηση όμως είχε ως αποτέλεσμα να ανατραπούν όλες τις συκοφαντίες και συνεργούσεις της χάριτος του Θεού να γίνει φίλος με τον Όσιο στον οποίον απέδωσε βασιλικές φιλοφρονήσεις και βεργεσίες. Η οριστική διευθέτηση του θέματος έγινε με τη μετάβαση στο όρος του ηγουμένου της Μονής του Δίου Ευθυμίου που ήταν πολύ πεπαιδευμένος ο οποίος αποκατέστησε την ειρήνη. Τότε έγινε η σύνταξη και η υπογραφή του πρώτου τυπικού του Αγίου Όρους, του τυπικού του Ιωάννη Τσιμισκή ο γνωστός τράγος έτσι ονομάζεται γιατί είναι γραμμένο σε δέρμα τράγου όπως έγραφαν τότε και φυλάσσεται από τότε στο σκευοφυλάκιο της Ιεράς Κοινότητας των Καριών. Ο Όσιος Αφανάσιος σαν πνευματικός πατέρας έδειχνε πατρική στοργή προς όλους και κυρίως τους πάσχοντες, τους οποίους περιέθελπτε και καθοδηγούσε πνευματικά. Είχε θέσει όρου τους εργαζομένους στα διακονήματα να ψάλουν και να μην αργολογούν. Όλους τους επόπτευε και πρώτος βοηθούσε τους πάσχοντες. Η ζωή του ήταν όλη προσευχή, εργασία και άσκηση. Τη νύχτα προσευχόταν και αφιέρωνε σημαντικό χρόνο Παρόλο το βάρος των εργασιών για την κατάρτιση, την επιμέλεια και την εξομολόγηση των μοναχών. Κοιμόταν κατά γης πάνω σε τρίχινο στρώμα και σκεπαζόταν με το παλίο του, δηλαδή το ράσο του, που έβρεκε με τα δάκρυα της θερμής προσευχή του. Και όσο αυξανόταν η πνίμη του, τόσο δυνάμωνε τους ασκητικούς αγώνες του, την εγρήγορση και την πενθύμερη νηστεία. Γι' αυτό η χάρη του Θεού τον επεσκίαζε ανεξάλληπτα» όταν θαυματουργούσε, φρόντιζε να διαφεύγει την προσευχή των άλλων. Ουδέν κακό να έχει αδελφέ, έλεγε σε ασθενή και με τη θεία χάρη που τον επεσκίαζε, τον αποκαθιστούσε η γη. Για όλα αυτά, μέγα συν παραπάση και με την μεγάλη ταπείνωση υψωνόταν ακόμα περισσότερο. Πολλοί ερημίτε πήγαιναν κοντά του για να ωφεληθούν, αλλά και επίσημα πρόσωπα όπω ο Νικόλαο ο δεύτερο ο Χρυσοβέργη, ο περιβόητο Χαρονίτη, ο μεγάλο ασκητή Ανδρέα ο Χρυσοπολίτη, ο Ακάκιο που διέλαψε στο περιόνιμο ναό των κορυφαίων Αποστόλων και άλλοι. Αλλά και από τη Ρώμη και την Καλαβρία, την Ιβερία, την Αρμενία κλπ. έρχονταν για να τεθούν στη πνευματική του καθοδήγηση. Όσιος Αθανάσιος αναδείχτηκε μέγας διοργανωτής του αγιορείτικου μοναχισμού, πολύτροπος και πολυσχηδής. Μετά από τόσους αγώνες και άσκηση, την κατάκτηση της γνώσης, την διδασκαλία, την οργάνωση των μοναστών, την ανέγερση της λάβρας και πολλών άλλων, είχε έλθει η ώρα να αφήσει τα εγκόσμια. Ενώ η εργασία στη Λαύρα ευρίσκοντος την τελευταία φάση και έμενε να γίνει η ολοκλήρωση της κατασκευής του ιερού βήματο της Μονής, ο ιερός πατέρας ήταν έτοιμος να αρχίσει το έργο τούτου. Συνεκάλεσε σε σύναξη αδελφότητα και ανέγνωσε ένα απόσπασμα από τις κατηχήσεις του Αγίου Θοδοσίου του Στουδίτου και μετά πρόσθεθε και τη δική του νουθεσία λέγον «Αδελφοί μου και τέκνα μου, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και τι λέμε. Καλύτερα να πέσουμε από ύψος παρά από γλώσσα, δηλαδή με αυτά που θα πούμε και άλλα. Η ομιλία του έβαλε σε απορία τους πατέρες και διερωτώντο τι ήθελε να πει με αυτά τα λόγια όσιος. Κατόπιν, αφού ενδύθηκε τα μοναχικά του ρούχα, το μοναχικό σχήμα και το κουκούλιο του πνευματικού πατρός του Ασίου Μιχαήλ του Μαλέινου, το οποίο συνήθως φορούσε στις δεσποτικές εορτές, όταν κοινωνούσε τον αχράνων μυστηρίων, είδαν το πρόσωπό του Φεδρών χαρούμενο γεγονός που τους εξέπληξε. κατόπιν, αφού προσευχήθηκε για πολλή ώρα στο κελί του, πήρε μαζί του έξι αδελφούς και ανέβηκε τη σκαλωσιά, φτάνοντας στο ύψος της οικοδομής. Αμέσως όμως, κατέρευσε το τμήμα εκείνο του ναού, εντός του ιερουβήματος, συμπαρασύροντας τον Όσιο και τους έξι μοναχούς που όλοι καταπλακώθηκαν. Οι πέντε από αυτούς αμέσως παρέδωσαν τις ψυχές τους στο Θεό. Ο Όσιος Αθανάσιος και ο μοναχός Δανιήλ, ο οικοδόμος, επέζησαν ανάμεσα στα ερήπια. Για τρεις ώρες ακουγόταν η φωνή του Οσίου Πατρός. «Κύριε Ιησού Χριστέ, βοήθημη, δόξα σε ο Θεός». Όλοι οι αδελφοί μαζεύτηκαν και με δάκρυα και θρήνους προσπαθούσαν να ανασύρουν από τα ερήπια τον πατέρα τους και τους αδελφούς. Όταν τα κατάφεραν ήταν ήδη τελειωμένος. Η κεφαλή του ακουμπούσε στο σύνθρονο. Τα χέρια του ήταν σταυρωμένα επί του τίτ και τα πόδια του σε στάση που να δείχνουν ότι βάδιζε προς τον ουρανό. Το σώμα του ήταν ανέπαφο. Στο δεξί του πόδι υπήρχε πληγή που έρε αίμα. Ήταν 5 Ιουλίου, η μέρα που τιμάται η μνήμη του. Έτσι το πρώτο μοναστήρι του Αγιόρου στο αρχαιότερο θεμελιώθηκε με το αίμα του ιδρυτού του αγιορείτικου μοναχισμού, ο Σίου Αθανασίου και των έξι μαθητών του. Αμέτρητα είναι τα θαύματα που επιτέλεσε ο μεγάλο διδάσκαλο και προορατικό πατέρα. Στη μεγάλη λάβρα σώζεται ο βαρύ σιδερένιο σταυρό που κρεμούσε στο λαιμό του και η σιδερένια ράβδο με σταυρό στην κορυφή με την οποία έδιωχνε τα δαιμόνια. Αυτή ήταν η μεγάλη μορφή του Οσίου Θανασίου. Το πανάγιο πνεύμα όπου θέλει πνί. Έτσι έπνευσε και στον ταπεινό Όσιο και τον αξίωσε να αναδειχθεί φωτεινό φάρο και πρότυπο για τους ασκουμένους στο Άγιον Όρος. Ας ευχόμεθα να πρεσβεύει και για μας τον Κύριο. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Την ετοίμασε και παρουσίασε ο Βασίλειος Ταπακόπουλος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Φακιανάκης, που τον ευχαριστούμε, καθώς και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε. Ορθοδοξία και βιωματικέ εμπειρίε. Στελέχη, απόφοιτοι και φίλοι του ενοριακού έργου του Αγίου Νείλου Πυρεό επιχειρούν ένα οδηπορικό σε γνωστά και άγνωστα προσκυνήματα και μια προσέγγιση στην αγιολογική παράδοση της Εκκλησίας μας.